Κυρίες και κύριοι, αγαπητά παιδιά, σας καλωσορίζουμε στην απονομή επένων για τους επιτυχώντες ΛΑΣ Πάλσο Μαΐου 2019 και Νόκλου Δεκεμβρίου 2018 και Μαΐου 2019 που διοργανώνει ο Σύλλογος Ιδιοκτητών Κέντρων Ξένων Γλωσσών Ομού Θεσπροσίας. Επίσης καλωσορίζουμε και ευχαριστούμε που μας τιμούν με την παρουσία τους εκ μέρους της Εκκλησίας τον Ιερολογιότατο Πατέρα Λάμπρο, εκ μέρους του Δήμου Ιγουμενίτσας τον κύριο Λόλο Ιωάννη, τον πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου Δονάτο Μαρτίνη, τους αντιδημάρχους Ιγουμενίτσας Κώστα Ελευθέριο, Λόλη Ηλία και Φουσέκη Γεράσιμο, τον βουλευτή Θεσπρωτείας κύριο Βασίλειο Γιώγιακα και τον πρόεδρο του Θεσπρωτείας κύριο Μάριο Κάτσι και τον πρόεδρο του Πολιτηρίου κύριο Αλέκο Πάσχο. Εκ μέρους του Συλλόγου Ετωλοακαρνανίας, η Γραμματέας Παπαγιάννη Άννα, εκ μέρους του Συλλόγου Άρτας, η Πρόεδρος κυρία Μπέκη Αθανασάκη, εκ μέρους του Συλλόγου Ιωαννίνων, η Γραμματέας Τόλη Ευαγγελία και το μέλος Ματίνα Τσιρώνη, εκ μέρους του Συλλόγου Πρέβεζας, ο Πρόεδρος κύριος Γρηγόρης Τσίρας. Η εκδήλωση θα αρχίσει με την ομιλία της Προέδρου του Συλλόγου μας, κυρίας Ελένης Γουλαζόνη. Παρακαλώ τον Πρόεδρο να έρθει στο βήμα. Καλημέρα σας. Ιερολογιότατε Πατέρα Λάβρο, αξιότιμοι κύριοι βουλευτές, κύριε Δήμαρχε, Πρόεδρε του Δημοτικού Συμβουλίου, κύριε Αντιδήμαρχοι, Αντιπρόσωποι του Δημοτικού Συμβουλίου, κύριε Πρόεδρε του Πολιτηρίου, αγαπητοί γονείς, συνάδελφοι και παιδιά. Θα ήθελα να σας καλωσορίσω και να σας ευχαριστήσω που παρευρίσκεστε στην τρίτη απονομή επένων για τους επιτυχώντες των εξετάσεων ΛΑΣ και Ένωση ΙΕΝ της Ομοσπονδίας μας. Η παρουσία σας είναι ιδιαίτερη τιμή για την εκδήλωση του Συλλόγου μας και μέσα από αυτήν διαφαίνεται το ενδιαφέρον σας για τα παιδιά του χώρου μας, τα οποία και συγχαίρουν. Σήμερα είναι μια μέρα γιορτής για τους μικρούς και μεγάλους μαθητές μας. Μετά από προσπάθεια και κόπο, τους μικρούς ή μεγαλύτερους στόχους τους. Χαιρόμαστε και καμαρώνουμε ως εκπαιδευτικοί και ως γονείς τους σημερινούς πρωταγωνιστές, τα παιδιά σας. Τα παιδιά μας, τα οποία στην αρχή με άγχος και αγωνία δεν ξέρουν τι θα αντικρίσουν και ποια θα είναι η διαδικασία των εξετάσεων. Όμως, με τη σωστή προετοιμασία που μόνο τα κέντρα ξένων γνωσσών Πάλσου παρέχουν, όλοι οι σκόπελοι ξεπερνιούνται. Είναι σημαντικό και χρήσιμο οι μαθητές να συμμετέχουν σε εξετάσεις από μικρή ηλικία, καθώς σιγά σιγά ξεπερνούν τυχόν φόβους, οικειοποιούνται με την ιδέα και την εμπειρία και αποκτούν αυτοπεποίθηση. Είμαι ιδιαίτερα χαρούμενη που όλο και περισσότεροι μικροί μαθητές συμμετέχουν στις εξετάσεις γλωσσομάθειας Πάλσο και εξάγει η Πανελλήνια Ομοσπονδία Κέντρων Ξένων Γλωσσών σε Ελλάδα και Κύπρο. Η Ομοσπονδία είναι πανελλήνιος φορέας, στον οποίο ανήκουν μόνο νόμιμα κέντρα ξένων γλωσσών, αδειοδοτημένα από τον ΕΟΠΕΠ, τα οποία ανήκουν στο Σύλλογο κάθε νομού και τα οποία συμμετέχουν μόνο σε αδιάβλητες και αξιόπιστες εξετάσεις αναγνωρισμένες από το ΑΣΕΠ και το ΟΡΚΟ. Τα μέλη της Ομοσπονδίας ενημερώνονται συνεχώς για όλες τις εξελίξεις στον χώρο της εκπαίδευσης, τις νέες εκδόσεις και τεχνολογίες. Άλλωστε, αυτές είναι παροχές μόνο των κέντρων ξένων γλωσσών και όχι των ιδιαιτέρων μαθημάτων. Πέρα από τον εκπαιδευτικό χαρακτήρα των κέντρων ξένων γλωσσών, τα μέλη του Συλλόγου μας δραστηριοποιούνται προσφέροντας και κοινωνικό έργο στην τοπική κοινωνία, με το κοινωνικό φροντιστήριο σε συνεργασία με την Πρόνοια, στην Κυβωτό του Κόσμου, στη Φλόγα, καθώς και σε εκδηλώσεις και δράσεις του Δήμου και άλλων φορέων. Κλείνοντας, θα ήθελα να ευχαριστήσω τον ψυχολόγο κυρία Γιάννου, τις οποίες η ομιλία με θέμα παιδί και διαδίκτυο ενδιαφέρει και αφορά όλους τους γονείς, καθώς όλο και περισσότεροι μικροί μαθητές έχουν πρόσβαση σε αυτό το ωφέλιμο εργαλείο μάθησης, ψυχαγωγίας, ελευθερίας και ενίοτε επικίνδυνης ασυνδοσίας. Δεν θα μπορούσα να παραλείψω τη συνεισφορά του Δήμου Ιγουμενίτσας, του Μελητηρίου Θεσπρωτείας και των εκδοτικών οίκων MM, Rivas, Express, Hillside, Hamilton και Burlington, οι οποίοι είναι χορηγοί της σημερινής εκδήλωσης και πάντα πολύτιμοι αλλογοί μας. Τέλος, να εκφράσω τις αμέριστες ευχαριστίες μου προς τους πρόεδρους και τα μέλη των Διοικητικών Συμβουλίων, των Συλλόγων Άρτας, των Ακαδημίας, Ιωαννίνων και Πέτρας Αθηνάδας, που μας τίμησαν με την παρουσία σου, καθώς και προς τα μέλη του Συλλόγου. Συγχαρητήρια σε όλους τους μαθητές. Ευχαριστώ πολύ. Παρακαλώ τον βουλευτή Ιγουμενίτσας, κύριο Βασίλειο Γιώγιακα, να προσέλθει στο βήμα και να απευθύνει ένα σύντομο χαιρετισμό. Άγιε
Αγίε Πατέρα, εκλεκτή προσκεκλημένη, κυρία Πρόεδρε και μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, καταρχήν να ευχηθώ χρόνια πολλά, υγεία, καλή χρονιά, να σας συγχαρώ για το σημαντικό έργο που επιτελείτε προκειμένου να εκπαιδεύσετε τα παιδιά μας στην εκμάθηση των ξένων γλωσσών, που είναι ένα διαβατήριο για όποιο βήμα κάνουμε στην περαιτέρω πορεία της ζωής μας. Και αν σήμερα δεν ξέρεις γλώσσα, είναι ό,τι χειρότερο προκειμένου να μπορέσεις να σταδιοδρομήσεις. Και εκλυπαρώ και προτρέπω όλα τα παιδιά να μάθουν όσο το δυνατόν περισσότερες γλώσσες. Είναι το πιο χρήσιμο εργαλείο στη σημερινή εποχή. Και αυτό οι εκπαιδευτές των ξένων γλωσσών και ιδιαίτερα στο νομό Θεσπρωτείας το κάνουν με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Να σας συγχαρώ και πάλι και εύχομαι στα παιδιά μας κάθε επιτυχία σε όποιο βήμα στη ζωή τους και αν κάνουν. Να είστε καλά. Παρακαλώ τον βουλευτή Θεσπρωτείας κύριο Μάριο Κάτσε να προσέλθει στο βήμα. Καλημέρα και από μένα. Θέλω να ευχαριστήσω τον Σύλλογο Ιδιοκτητών Φροντιστηρίων Ξένων Γλωσσών και το Διοικητικό Συμβούλιο για την τιμητική πρόσκληση. Θέλω να συγχαρώ τους γονείς, τους δασκάλους, τους καθηγητές και τα ίδια τα παιδιά πρωτίστως για την προσπάθεια, για την γνώση, για τη μάθηση, για τους επένους που σήμερα θα τους αποδοθούν. Γιατί ξέρετε, η γνώση μιας ξένης γλώσσας είναι το διαβατήριο με την παγκόσμια κοινότητα και είναι και απαραίτητη προϋπόθεση ούτως ώστε να είμαστε πολίτες του κόσμου. Θέλω να σας δώσω συγχαρητήρια για το έργο που παράγεται. Θέλω να συγχαρώ για μία ακόμη φορά τα παιδιά, να σας ευχηθώ μία καλή χρονιά και πάντα επιτυχίες. Ευχαριστώ πολύ. Θα ακολουθήσει η ομιλία της ψυχολόγου οικογενειακής συμβούλου κυρίας Γιάνγκου Κωνσταντίνας με τίτλο «Παιδί και διαδίκτυο, η πρόκληση του ίντερνετ σήμερα». Ξένων γλωσσών. Είναι ιδιαίτερη τιμή για μένα, γιατί αποτελώ μέρος μιας καλής ανάμνησης και αυτό έχει να κάνει με την προσπάθεια των παιδιών, των καθηγητών και των γονιών τους. Οπότε θα συγχαίρω εσάς τα παιδιά, τους γονείς και τους εκπαιδευτικούς για αυτή την προσπάθεια. Θα ήθελα να ξεκινήσω λίγο, μια που μιλάμε πάρα πολύ, σκεφτήκαμε μαζί με το σωματείο των καθηγητών ξένων γλωσσών, σκεφτήκαμε τι θα ήταν ενδιαφέρον να πούμε σήμερα, ποια ομιλία. Δεν θα είναι σύντομη, θα εστιάσουμε περισσότερο στο κομμάτι που έχει να κάνει με το διαδίκτυο. Και θα ξεκινήσουμε μια έρευνα, η οποία είναι μια έγκυρη έρευνα. Σωτήρη, έχω λίγο το άγχος του Σωτήρη, ο οποίος δεν λειτουργεί το σύστημα, Σωτήρη Μακούς. Θα ξεκινήσουμε την έρευνα του Ελληνικού Κέντρου Ασφαλούς Διαδικτύου, η οποία είναι μια αντιπροσωπευτική έρευνα στο μαθητικό πληθυσμό, τον ελληνικό μαθητικό πληθυσμό. Έγινε σε ένα δείγμα 14.000 μαθητών σε 400 δημόσια σχολεία σε όλη την ελληνική επικράτεια, στα μεγάλα αστικά κέντρα. Σε παιδιά ηλικίας από 10 έως 17 ετών. Για να δούμε λοιπόν τι έδειξε αυτή η έρευνα. Η έρευνα αυτή έδειξε ότι το 34% των μαθητών νιώθει ότι παραμελεί τις δραστηριότητες του για χάρη του ψηφιακού κόσμου, δηλαδή υπάρχει μια υπερβολική χρήση του διαδικτύου. Το 24% είτε παραδέχεται, είτε όντως πραγματικά αντιμετωπίζει πρόβλημα εθισμού, είτε δεν γνωρίζει ότι έχει τέτοιο πρόβλημα εθισμού στο διαδίκτυο. Λοιπόν, ας δούμε πώς κατανέμεται ο χρόνος με την ενασχόληση με το διαδίκτυο και με τα διαδικτυακά παιχνίδια. Η έρευνα έδειξε ότι το 57% των παιδιών ασχολείται με τα διαδικτυακά παιχνίδια
μέχρι και 2 ώρες την ημέρα. Θέλω τα παιδιά λίγο να το ακούσουν αυτό και να το έχουν λίγο κατά νου. Πρώτα τα παιδιά και μετά οι γονείς. Το 9% δηλώνει ότι ασχολείται με τα παιχνίδια αυτά το σημαντικό χρόνο των 3 με 4 ώρων την ημέρα. Ένα 7% ασχολείται με τα παιχνίδια πάνω από 4 ώρες την ημέρα, ενώ ένα 15% δηλώνει ότι ασχολείται με τα παιχνίδια αυτά τα διαδικτυακά πάνω από 4 ώρες τον ελεύθερο χρόνο που έχουν τα Σαββατοκύριακα. Πολύ σημαντικός χρόνος ο οποίος καταναλώνεται στα διαδικτυακά παιχνίδια, στο διαδίκτυο γενικά. Σωτήρη, προχώρησε ένα φυλάδιο παραπάνω. Αυτό είναι όταν η τεχνολογία δεν προχωράει τόσο. Λοιπόν, πάμε παρακάτω. Είμαστε στα κοινωνικά δίκτυα. Εντάξει, λοιπόν. Πάμε στο YouTube τώρα, Σωτήρη. Η τεχνολογία δεν έχει φτάσει από ό,τι βλέπετε εδώ, στον έπακρο βαθμό, λοιπόν. Η ενασχόληση των παιδιών με το διαδίκτυο και ζει την δημοφιλή πλατφόρμα του YouTube. Έχει σημασία αυτό γιατί πολλοί έφηβοι, πολλοί νέοι μαθητές ασχολούνται και με το YouTube. Έχει δείξει λοιπόν η έρευνα αυτή ότι 81% των παιδιών παρακολουθεί βίντεο στο YouTube μέχρι και 2 ώρες την ημέρα. Παιδιά, είναι έτσι. Κάπως έτσι πάει. Ενώ ένα 14% μπαίνει στο YouTube για 3 με 4 ώρες την ημέρα. Και ένα 10% ευτυχώς, πολύ μικρό ποσοστό, πάνω από 4 ώρες την ημέρα. Πάμε παρακάτω να δούμε πώς κατανέμεται όλος αυτός ο χρόνος στα δημοφιλή μέσα κοινωνικής δικτύωσης, στο Instagram, το YouTube, το Messenger, το Viber, το Facebook και το Snapchat. Οι γονείς μπορεί να τα γνωρίζουν αυτά, αλλά οι μαθητές είναι κάτι το οποίο είναι εξοικειωμένοι και βλέπουμε ότι ένα μεγάλο μερίδιο των κοινωνικών δικτύων έχει το δημοφιλές μέσο του Instagram με 33%. Πάμε παρακάτω. Ας πάμε λίγο στο θέμα, στην ερώτηση που έγινε πότε μπαίνουν τα παιδιά, πότε ξεκινούν να χρησιμοποιούν το διαδίκτυο. Το συγκλονιστικό στην έρευνα αυτή είναι ότι το 41% δηλώνει ότι ξεκινά τη χρήση του διαδικτύου στην πολύ τρυφερή ηλικία των 7 με 8 χρονών. Το επαναλαμβάνω, το 41%. Το 26% δηλώνει ότι ξεκινάει τη χρήση στην ηλικία των 9 με 10 ετών. Όταν δηλαδή το παιδί πηγαίνει περίπου στην 4η με 5η δημοτικού. Το 20% στην ηλικία, την πολύ πολύ μικρή ηλικία των 4 με 6 ετών, για αναλογιστείτε, 4 με 6 ετών, ένα ποσοστό 20% μπαίνει στο διαδίκτυο. Για εμάς τους γονείς κάτι πολύ ενισχυτικό και όχι μόνο. Ενώ ένα 12% δηλώνει ότι χρησιμοποιεί τα διαδίκτυα, το διαδίκτυο, κάνει πλοήγηση στο διαδίκτυο στην ηλικία των 11 με 12 ετών. Στην ηλικία που εμείς οι ψυχολόγοι και οι εκπαιδευτικοί λέμε ότι είναι η ηλικία στην οποία είναι πολύ, πολύ βοηθητικό και ασφαλές το παιδί να χρησιμοποιεί το διαδίκτυο. Να δούμε λοιπόν τι γίνεται με τους γονείς, ποιο είναι το δικό σας μερίδιο σε όλο αυτό το κομμάτι που έχει να κάνει με την πλοήγηση στο διαδίκτυο. Και μιλάω σε εσάς τους γονείς, γιατί εδώ έχουμε περισσότερους γονείς. Το 83% των παιδιών δηλώνει, το 83% δηλώνει ότι μπαίνει στο διαδίκτυο χωρίς την επίβλεψη των γονιών. Πάρα πολύ μεγάλο ποσοστό. Το 58% των παιδιών δηλώνει ότι έμαθε να χρησιμοποιεί μόνο του το διαδίκτυο. Πολύ μεγάλο ποσοστό αυτό και επίσης. Ενώ ένα 12% δηλώνει λίγο ή καθόλου ενημερωμένο γύρω από την ασφάλεια στο διαδίκτυο. Τα ποσοστά είναι συντριπτικά και θέλω λίγο να αναλογιστούμε όλοι. Βέβαια, μια χαρά είναι αυτή η σημερινή, αλλά θέλω να είναι και λίγο μέρα προβληματισμού για την ασφαλή χρήση του διαδικτύου. Λοιπόν, τι κάνουν λοιπόν τα παιδιά στο διαδίκτυο, σε αυτή την νεαρή ηλικία που ξεκινάνε? Και αυτό μας ενδιαφέρει πάρα πολύ στο θέμα που έχει να κάνει με την ασφαλή πλοήγηση στο διαδίκτυο. Ένα 14% δηλώνει ότι μοιράζεται αυστηρά προσωπικό υλικό στο διαδίκτυο. Είναι το λεγόμενο φαινόμενο του sexting. Ενώ ένα 41% των παιδιών αποδέχεται αιτήματα φιλίας από αγνώστους. Παιδιά, τα ακούτε αυτά? Να ακούσω? Ναι. Θα τα δούμε βέβαια και στα σχολεία που πηγαίνω και έχουμε την ευκαιρία να συζητήσουμε για το φαινόμενο αυτό με τα παιδιά και όχι μόνο. Ναι.
Ένα 21% από τα παιδιά που χρησιμοποιούν το διαδίκτυο έχει συναντηθεί με κάποιον που γνώρισε στο διαδίκτυο μέσα από αυτά τα προγράμματα που υπάρχουν. Ενώ ένα 70%, πολύ μεγάλο ποσοστό και πάλι, ανησυχητικά μεγάλο, έχει ανοίξει προφίλ σε κοινωνικό δίκτυο κάτω από την επιτρεπτή ηλικία των 13 ετών. Δηλαδή παιδιά τα οποία έχουν Instagram, έχουν Facebook και πήγαιναν σε αρκετά σχολεία. Μαθητές οι οποίοι μου δηλώνουν ότι κυρία έχουμε Facebook, έχουμε Instagram, να σας ακολουθήσουμε. Και λέμε και πάλι είναι σημαντικό και σε εσάς παιδιά και σε εσάς τους γονείς, τους εκπαιδευτικούς, η χρήση αυτή, το να δημιουργήσει λογαριασμό στο Instagram ή στο Facebook να γίνεται πάνω από την επιτρεπτή ηλικία των 13 χρονών. Δηλαδή όταν το παιδί έχει πάει τουλάχιστον στο γυμνάσιο. Τι κάνουν λοιπόν τα παιδιά στο διαδίκτυο? Ένα μεγάλο ποσοστό, 61%, έχει συναντήσει ακατάλληλο περιεχόμενο στο διαδίκτυο και αυτό που μας αφορά εμάς σαν γονείς και εκπαιδευτικούς, σχεδόν οι μισοί γονείς, έδειξε η έρευνα αυτή, δηλαδή το 43%, δεν βάζουν όρια στη χρήση του διαδικτύου. Επιτρέπουν επομένως την ανεξέλεγκτη χρήση του διαδικτύου. Τι κάνουν τώρα οι μαθητές αυτοί του δείγματος, αυτής της πολύ καλής έρευνας, όταν δέχονται διαδικτυακή παρενόχληση? Ένα 66% αναφέρει, από τους μαθητές αυτούς που είναι στις ηλικίες των 10 μέχρι 17 ετών επαναλαμβάνω, ένα 66% αναφέρει ότι απέκλεισαν αυτή την παρενόχληση. Με ποιον τρόπο θα το δούμε παρακάτω. Ένα 22% αναφέρουν ότι ενημέρωσαν κάποιον που εμπιστεύονται. Ένα ανησυχητικό ωστόσο ποσοστό των 10% αυτού του πληθυσμού αναφέρουν ότι ξεκίνησαν να μιλάνε μαζί με το άτομο αυτό, το άγνωστο, για να δω τι προθέσεις έχει. Και τέλος, ένα σημαντικό μικρό ποσοστό, αλλά επίσης ανησυχητικό, είναι το 3%, οι οποίοι ανέφεραν ότι αντιμετώπισαν πρόβλημα γιατί δεν το χειρίστηκαν σωστά. Λοιπόν, για να δούμε πού ζητάνε τώρα τα παιδιά αυτά, οι χρήστες του διαδικτύου, βοήθεια, αν συμβεί κάτι σημαντικό στο διαδίκτυο, στην πλοή του διαδικτύου. Το 69% των παιδιών δηλώνει ότι ζητάει βοήθεια, απευθύνεται στους γονείς. Το 16% των παιδιών δηλώνει ότι απευθύνεται σε κάποιον φίλο, σε κάποιον συνομήλικο. Ένα 12% δηλώνει ότι από κανέναν δεν ζήτησα βοήθεια, θα τα βγάλω πέρα μόνος μου. Μεγάλος είμαι, τρόπος του λέει και θα καταφέρω. Και ένα 3% δηλώνει, ένα μικρό ποσοστό, αυτό είναι σημαντικό για τους εκπαιδευτικούς, γιατί έχουμε στο κοινό και εκπαιδευτικούς, δηλώνει ότι απευθύνθηκε για βοήθεια σε κάποιον εκπαιδευτικό. Αυτά λοιπόν ήταν λίγο τα αποτελέσματα αυτής της σημαντικής έρευνας, γιατί δεν γίνονται πολλές έρευνες στον εργατικό χώρο και αυτή είναι μια αξιοπρεπής και έγκυρη έρευνα και ήθελα λίγο να την έχετε υπόψη σας όταν μιλάμε για διαδίκτυο, πλοήγη στο διαδίκτυο σε αυτές τις ευαίσθητες ηλικίες. Και ας πάμε παρακάτω να φτάσουμε στο τι μπορούμε να κάνουμε εμείς οι γονείς. Σωτήρι, είναι το άλλο το αρχείο. Λοιπόν, να δούμε λίγο εδώ, πάμε παρακάτω. Το ενδιαφέρον είναι ότι το διαδίκτυο σχεδιάστηκε αρχικά για ενήλικες, αλλά χρησιμοποιείται όλο και περισσότερο από τον νεαρό πληθυσμό. Η ψηφιακή τεχνολογία επηρεάζει όλο και περισσότερο τη ζωή όλων μας, μικρών και μεγάλων, αλλά και το μέλλον μας. Συνεπώς, το λέω αυτό στην πολιτιακή ηγεσία που έχω εδώ μπροστά, οι πολιτικές ψηφιακές και οι πρακτικές πρέπει να ανταποκρίνονται καλύτερα στις ανάγκες και στις προοπτικές των παιδιών. Λοιπόν, και η έρευνα της, η έκθεση της UNICEF, τα παιδιά σε έναν ψηφιακό κόσμο, τι έδειξε? Ότι παρά την εκτεταμένη χρήση του διαδικτύου από τα παιδιά, ένα στους τρεις χρήστες παγκοσμίως είναι παιδί. Ένα στους τρεις. Δεν λαμβάνονται ωστόσο τα κατάλληλα μέτρα για να προστατευτούν τα παιδιά από τους κινδύνους του ψηφιακού κόσμου και να αυξήσουν την πρόσβασή τους σε ένα ασφαλές διαδικτυακό περιεχόμενο. Τα τελευταία, εγώ που παρακολουθώ όλη αυτή την εξέλιξη, τα τελευταία στην Ελλάδα, τα τελευταία
2 με 3 χρόνια γίνονται κάποιες προσπάθειες πρόληψης και αντιμετώπισης του ζητήματος. Σε περιπτώσεις τώρα της χρήσης των νέων τεχνολογιών δεν θα κάνουν μεγάλη αναφορά. Θα αναφέρω ορμόμενη από τη σημερινή συνάντηση, τη σημερινή μάλλον εκδήλωση, ότι είναι πολύ σημαντικές, πολύ σημαντικά και τα ωφέλη. Δεν είναι μόνο δυσκολίες που προκαλεί το διαδίκτυο, έχει και πάρα πολλά ωφέλη. Και ιδίως όταν μιλάμε για μάθηση, τα ωφέλη είναι πάρα πολλά. Θα γνωρίζετε ότι χρησιμοποιούμε στην εκγνώση, στη μάθηση των ξένων γλωσσών, τους υπολογιστές και το διαδίκτυο, έτσι δεν είναι? Επομένως, είναι μια πλατφόρμα το διαδίκτυο όπου αναζητάμε πληροφορίες για διάφορα γνωστικά αντικείμενα. Είναι έτσι. Χρησιμοποιείτε το διαδίκτυο, το χρησιμοποιείτε κατά κόρ. Υπάρχει κιόλας και το Google for Kids που είναι μια ασφαλής πλατφόρμα την οποία χρησιμοποιούν και εδώ οι καθηγήτρες των Αγγλικών. Βοηθάει επομένως πάρα πολύ το διαδίκτυο στη μάθηση, στην αναζήτηση όπως είναι πληροφοριών, καλλιεργεί τη φαντασία. Επίσης, ενισχύει τη μνήμη και δει τη βραχύχρονη μνήμη, όχι τη μακρόχρονη, αυτό θα το πούμε μια άλλη στιγμή, και βοηθάει σε ένα σημαντικό κομμάτι το οποίο έχει να κάνει με το multitasking, δηλαδή τη δεξιότητα να κάνω πολλά πράγματα ταυτόχρονα. Αν αυτό είναι σημαντικό, δεν είναι θέμα της σημερινής συνάντησης. Επομένως, ο παραδοσιακός τρόπος παράδοσης, μαθήματος, έδρα, στυλό και μολύβι, έχει εκλείψει κατά πολύ. Το διαδίκτυο έχει μπει μέσω των υπολογιστών και στα σχολεία και στα φροντιστήρια και στα σπίτια μας. Και ας φτάσουμε στο θέμα που ενδιαφέρει, φαντάζομαι, τους γονείς εδώ, γιατί μας ζητάνε συνήθως συμβουλές. Με ρωτάνε και μου λένε καλά τα λες τα θεωρητικά αυτά, αλλά στην πράξη τι μπορώ να κάνω? Ποιες είναι οι οδηγίες που μου δίνεις? Και ας σταθούμε λίγο εδώ πριν να ολοκληρώσω. Η πρώτη βασική. Το πρώτο βασικό κομμάτι στην πλοήγηση είναι ότι είναι σημαντικό να μην απαγορεύουμε στα παιδιά μας, σαν γονείς, να χρησιμοποιούν τον υπολογιστή από το σπίτι. Αν δεν χρησιμοποιήσουν υπολογιστή από το σπίτι, θα βρουν κάποιον άλλον υπολογιστή στο φίλο του, στο ίντερνετ καφέ, στο ίδιο το σχολείο. Επομένως, δεν τα απαγορεύουμε να μπουν στον υπολογιστή το δικό μας. Δίνουμε έμφαση ως γονείς στην ανακάλυψη ιστοσελίδων που έχουν ενημερωτικό, εκπαιδευτικό, ψυχαγωγικό περιεχόμενο και σε δραστηριότητες που έχουν να κάνουν με την ηλικία αυτών των παιδιών μας. Τοποθετούμε τον ηλεκτρονικό υπολογιστή σε έναν κοινόχρηστο χώρο. Ο κοινόχρηστος χώρος είναι, φαντάζομαι, ο χώρος του καθιστικού, η κουζίνα. Δεν τοποθετούμε υπολογιστές στο υπνοδωμάτιο ή το δωμάτιο των παιδιών, το παιδικό δωμάτιο. Προσπαθούμε, με τον ελάχιστο χρόνο που έχουμε περισσότεροι, γιατί γνωρίζω ότι είμαστε πολύ άσχολοι, να κάνουμε την πλοήγηση στο διαδίκτυο μία οικογενειακή δραστηριότητα. Μία οικογενειακή δραστηριότητα, επαναλαμβάνω και πάλι. Εξηγώντας παράλληλα τους κινδύνους και την ασφαλή, όπως είπα και προηγουμένως, πλοήγηση στο διαδίκτυο. Δηλαδή, εξηγούμε στα παιδιά μας ότι δεν δίνουμε προσωπικά στοιχεία σε αγνώστους. Πού μένουμε, ακούτε παιδιά, ή έχετε τώρα την αγωνία να πάρετε το βραβείο, το πτυχίο σας? Είναι και για εσάς σημερινή ομιλία. Δεν δίνουμε στοιχεία σε αγνώστους, πού μένουμε, τι κάνουμε, το τηλέφωνο μας κτλ. Αρνούμαστε να συναντηθούμε με τα άτομα αυτά τα οποία μας παρενοχλούν ή ζητάνε συνάντηση με μας μέσω διαδικτύου και αναφέρουμε ό,τι δυσάρεστα μηνύματα υπάρχουν, μηνύματα που μας φέρουν σε άβολη θέση, σε δύσκολη θέση, τα αναφέρουμε σε ανθρώπους που εμπιστευόμαστε, στους γονείς μας, στους ανθρώπους που είναι δίπλα μας, στους εκπαιδευτικούς. Και τώρα γυρνάω σε εσάς στους γονείς. Δεν αφήνουμε στα παιδιά μας, και αυτή είναι μια εκπαιδευτική δραστηριότητα, να μας δείξουν τι κάνουν στο διαδίκτυο, σε ποιο πρόγραμμα μπαίνουν, πώς ασχολούνται. Ασχολούμαστε λοιπόν με το παιδί και το διαδίκτυο, ώστε να μπορέσουμε να έχουμε μια εξοικείωση με το τι κάνει το παιδί μας, πού περνάει το χρόνο μας στο διαδίκτυο, ποιο μέσο κοινωνικής δικτύωσης χρησιμοποιεί και πώς το χρησιμοποιεί. Και αυτό παρουσία του παιδιού, όχι στα κρυφά, κάνουμε μια συζήτηση με το παιδί. Οι λογαριασμοί σύνδεσης τώρα είναι σημαντικό να είναι στο όνομά μας, στο όνομα του ενήλικα και να ελέγχουμε εμείς τους οι ίδιοι οι γονείς τους κωδικούς πρόσβασης. Επίσης σημαντικό είναι
να υπενθυμίζουμε στα παιδιά ότι οι παιδιά όταν υπάρχει κάτι δυσκολία, κάποια δυσκολία που σας φαίνει σε δύσκολη θέση, όπως είπα και προηγουμένως, να ενημερώσετε κάποιον ενήλικα. Και αυτό γίνεται άμεσα. Δεν αφήνουμε το πρόβλημα να χρονίζει την παρενόχληση, την αμηχανία που μας δημιουργεί ένας άγνωστος στο διαδίκτυο να χρονίσει, γιατί μετά έχει πάρει ήδη διαστάσεις και είναι δύσκολο να αντιμετωπιστεί. Για τους γονείς πάλι, χρησιμοποιούμε προγράμματα φίλτρα γονικής προστασίας, τα οποία είναι ευρέως διαδεδομένα στο εμπόριο, τα βρίσκεται, είναι εύκολα, είναι φτηνά, τα οποία απαγορεύουν τη σύνδεση με ιστοσελίδες, οι οποίες έχουν κακόβουλο περιεχόμενο, όπως οι ταινίες που βλέπουμε, τα DVD γράφουν, είναι ιστορίες, είναι ταινίες με κακόβουλο περιεχόμενο, περιεχόμενο δηλαδή που δεν είναι κατάλληλο για την ηλικία και την ψυχοσύνδεση των παιδιών αυτής της ηλικίας. Και καταγράφουν τη διαδικτυακή κίνηση του υπολογιστή. Δηλαδή, ο γονιός πρέπει να γνωρίζει ανά πάσα στιγμή τι κάνει το παιδί μου στο διαδίκτυο, με ποιον μιλάει, πώς το χρησιμοποιεί. Το άλλο σημαντικό κομμάτι είναι να γνωρίσουμε ως γονείς το οπτικοακουστικό υλικό που κατέχουν τα παιδιά μας. Είναι CD, είναι DVD, είναι στικάκι, είναι σημαντικό αυτό το υλικό να έχουμε μια γνώση και μια πληροφόρηση για το τι είναι αυτό. Και τέλος, επειδή υπάρχει και στην Ελλάδα ένα πολύ δυνατό και πολύ ισχυρό τμήμα δίωξης ηλεκτρονικού εγκλήματος που προλαμβάνει και πραγματικά βοηθάει πάρα πολύ, απευθυνόμαστε σε αυτό όταν έχουμε δυσκολίες, οι γονείς, οι εκπαιδευτικοί, απευθυνόμαστε σε αυτό για την παροχή συμβουλών και την καταγγελία ύποπτων περιστατικών. Και κλείνω λοιπόν τη σύντομη εισήγησή μου με τον εξής επίλογο, ότι είναι σημαντικό να υπάρξει μια συλλογική δράση, η οποία εμπεριέχει, και εδώ τους έχουμε όλους, έχουμε όλες τις ομάδες εδώ, εμπεριέχει την πολιτεία, εμπεριέχει τον ιδιωτικό τομέα, εμπεριέχει τις οργανώσεις για τα δικαιώματα των παιδιών, την εκπαίδευση, αλλά και τις ίδιες οικογένειες και τα ίδια τα παιδιά, τα οποία μπορεί ώστε να μπορέσει το διαδίκτυο να γίνει ασφαλής και προσιτό για όλα τα παιδιά. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά. Η απονομή θα ξεκινήσει με τους μαθητές που αρίστευσαν στις εξετάσεις ΛΑΣ Μαΐου 2019 με απόδοση 100%, το απόλυτο άριστα. Η ΠΑΛΣΟ τους επιβραβεύει παρέχοντάς τους το δικαίωμα δωρεάν συμμετοχής στο επόμενο επίπεδο ΛΑΣ. Θα παρακαλούσα τον κύριο Δήμαρχο Ιγουμενίτσας, κύριο Λόλο Ιωάννη, να ανέβει στο βήμα, να απευθύνει ένα χαιρετισμό και να απονείμει τους επέμβους. Ευχαριστώ. Καλημέρα και από μένα. Αφού ευχαριστήσω τον Σύλλογο Διοκτητών Κέντρων Ξένων Γλωσσών για την τιμή και τη χαρά που μου έδωσε με την πρόσκληση του να βρίσκομαι σε αυτήν εδώ τη γιορτινή ημέρα και να μπορέσω να μοιραστώ μαζί με τα παιδιά τη χαρά τους για τους επένους που θα δικηγούνται και θα πάρουν, να συγχαρώ τα παιδιά τους για αυτήν τη διάκριση και φυσικά και τους γονείς, διότι τα παιδιά για να πάνε καλά πρέπει να υπάρχει και ένα καλό και υγιές οικογενειακό περιβάλλον. Και φυσικά τους καθηγητές τους, τους συλλόγους που πραγματικά δίνουν την ψυχή τους και έχουμε πολλές επιτυχίες στο νομό μας. Και αν δεν ήταν αυτή φυσικά αυτό που είπε και ο Παγκυπρολής στους βουλευτές, διότι το να ξέρεις μια ξένη γλώσσα σήμερα είναι το βασικότερο, από τα βασικότερα στοιχεία, διότι παλιά, αν θυμάμαι εγώ, όταν ήμουν πιτσιρικάς, το να είσαι απόφοιτος του σχολαρχείου ήταν ένα καλό διαβατήριο για να μπεις τουλάχιστον στο δημόσιο τομέα ή κάπου αλλού. Σήμερα δεν φτάνει μόνο, δεν αρκεί μόνο ένα καλό πτυχίο, πρέπει να έχεις και μια καλή, να ξέρεις γνωρίζεις μάλιστα μια καλή γλώσσα. Και πέρα από αυτού, να συγχαρώ όμως και ως Δήμαρχος του Σύλλογου των Διοκτητών Κέντρων Ξένων Γλωσσών για την κοινωνική συμμετοχή, για τη συνεργασία και συνέργεια που έχουμε όλα αυτά τα χρόνια, ώστε και να ανεβάσουμε και το πολιτιστικό και το κοινωνικό επίπεδο του Δήμου μας, αλλά και τη συμβολή τους στην κοινωνική συνδρομή με το κοινωνικό φροντιστήριο που μας παρέχουν δωρεά στα παιδιά, διότι είναι μια καλή
σοβαρή και καλή συμβολή στα παιδιά τα οποία δεν έχουν τη δυνατότητα να πληρώσουν και να παρακολουθήσουν μια ξένη γλώσσα. Λοιπόν, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είστε καλά, να έχουμε πάντα επιτυχίες και να προάγουμε το νομό μας και στο κομμάτι αυτό των συγκεκριμάτων των ξένων γλωσσών ακόμα πιο πολύ πιο μπροστά. Σας ευχαριστώ. Καλή χρονιά. First step, Πασιάς Μάρης. Πριάν Φαένα, Χασάπης Αθανάσιος. Δελής Φώτιος. Κάτσος Σταύρος. Κότσι Φέδρα. Κότσι Ευαγγελίνα. Λίτρα Εκατερίνη. Μαξούτη Άρσελ. Μάνος Δονάτος. Οικονομίδης Κωνσταντίνος. Σουλιώτη Βαλέρια. Θωμάσου Σπυριδούλα. Σότσι Αμαλία Διαμαντούλα. Ζώτα Εκατερίνη. Και Σμυρόβλου Ηλίας. Θα συνεχίσουμε με τους μαθητές που πήραν μέρος στην καμπάνια αντιμπούλινγκ της Ομοσπονδίας. Βασδέκης Θεοφάνης. Βασδέκης Θεοφάνης. Διαμάντη Μαρκέλα. Διαμάντη Μαριλένα. Κοσμίδης Παναγιώτης. Λάμπρου Άννα Μαρία. Λιόλιου Άννα. Μιμή Ανατολή. Μπεράτης Αχιλέας. Μπόφε Μελίνα. Νατσίκος Γεώργιος. Νέτης Κλεόβουλος. Νίκα Παρασκευή. Ντίνα Ευαγγελία. Ντίνα Στέφανος. Παπάς Κωνσταντίνος. Σαμπάνε Μαριλένα. Τελούση Κρουσίλτα. Τζοβάρα Χριστίνα, Τσανέλη Δανάη, Τσούτσι Μαρία, Τσούτσις Παντελής, Χατζάρα Θωμαΐς. Φέτος, στην προσπάθεια της Ομοσπονδίας να ευαισθητοποιήσει τα παιδιά σε κοινωνικά και περιβαλλοντικά θέματα, αποφασίστηκε να γίνει ένας καινούριος διαγωνισμός με θέμα Go Green. Η απονομή συνεχίζεται με τα πιστοποιητικά ΛΑΡΣ. Να πω και ένα καλό λόγο για την κυρία Ζάγκα, για την υπερστατωμένη, λυτή όμως και λυτή παρουσίαση, και θέλω να πω ότι το διαδίκτυο είναι ένα μεγάλο καλό, ή μάλλον ένα αναγκαίο καλό και ένα αναγκαίο κακό, και πρέπει όλοι να σκύψουμε πάνω σε αυτό το πρόβλημα, να, τουλάχιστον να πάρουμε τα θετικά του, και κυρία Ζάγκα να κάνουμε και άλλες τέτοιες παρουσιάσεις, ειδικά στα παιδιά και στα σχολεία, σε συνεργασία και με το Δήμο, αν αυτό είναι εφικτό, για να τονίσουμε και τα ωφέλη αλλά και τους κινδύνους, κυρίως του διαδικτύου. Συνεχίζουμε με την απονομή επένων για τους επιτυχόντες της εξετάσεις ΛΑΣ Μαΐου 2019.
Καλούμε στο βήμα τον ιερολογιότατο πατέρα Λάμπρο να απονείμει τους επένους. Αρβανίτης Αλέξανδρος. Περούκα Ευελίνα. Μπόλωσης Γεώργιος. Μπότσαρης Λάβρος. Διαμάντη Κατερίνα. Δροσόπουλος Νικόλαος. Φάτσιος Ιωάννης Μάριος. Φάτσιος Σωτήριος Παντελής. Φερεντίνου Θεοδώρα. Γκόγκα Ναταλία. Γκορέζι Μυρτό. Κάτσι Σάρα. Καραλέκα Άννα. Κασίνης Φίβος Κωνσταντίνος. Κεχαλιά Αλίσα. Κοντού Αλεξάνδρα. Κοσιόρη Μαρία Ελένη. Κοστούλη Αντριάνο. Λάμπρου Παναγιώτης. Λόλης Βασίλειος. Μάνη Ιωάννα. Μπεϊντάρη Μαρία. Μπέλου Σπυριδούλα Δέσποινα. Μπέλου Βαρβάρα. Ταφλάκη Μαρίνα. Ντάνι Φρυδερίκη Αμαλία. Ντρίτσος Φίλιππος. Παλπάνη Δέσποινα. Παπαδοπούλου Ελεάνα. Παπαγρηγορίου Μαρία. Πασχάλη Μαρία. Πασχοπούλου Μαρία Σπυριδούλα. Πλιάτσικας Δημήτριος. Σιώχος Αδόνης Ανδριανός. Σπυριδών Μαρία. Θεοδωρίδη Νικολέτα. Τσακίρη Γεωργία. Τσιώτας Χρήστος. Τσιρώνης Κωνσταντίνος. Βαλάκο Ευαγγελία. Καλούμε στο βήμα τον βουλευτή Θεσπρωτείας Μάριο Κάτση να απονείμει τους υπόλοιπους οργάνους. Α, έφυγε. Okay. Τον πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου, κύριο Δονάτο Μαρτίνη, παρακαλώ, να έρθει στη σκηνή.
Βαρβέλης Ευάγγελος. Βρακά Μαρία. Βρακάς Χρήστος. Αλεξίου Αχιλλέας. Αναστασίου Δήμητρα Μαρία. Αποστόλου Σωτηρία. Μπέλος Παναγιώτης. Μπεράτης Κωνσταντίνος Θεόδωρος. Μπεράτης Αχιλλέας. Μπέζα Έλλη. Μπόκας Χρήστος. Μπραχήμαϊ Έλενα. Μπραχήμι Μπλεώνα. Χάιδος Τεμιστοκλής. Χασιώτη Ναταλία. Ντίνος Μιχαήλ. Φερεντίνου Κλεονίκη. Γαλάνης Χρήστος. Γιαννέλου Δανάη Όλγα. Γκαλονάκης Ιάσονας. Γκρεμού Σταυρούλα. Γρηγορίου Ηλίας. Κακύρης Κωνσταντίνος. Καρελέκας Χαράλαμπος. Κολέμπα Μυρτό. Κολέλη Λιδία. Κομίνης Βασίλειος. Κοσιόρη Ελένη. Κούρτη Μαρία. Λαμπρούσης Πάρης. Λόλης Λάζαρος. Λουκάς Σταυρούλα. Λουκάς Χρήστος. Λύρα Ευαγγελία. Μάντου Αθηνά. Μάντζας Ευάγγελος. Μεγούλη Παρασκευή. Μετούση Ήλμη. Μήτρου Αριάννη Ευαγγελία. Μητσιώνης Μάξιμος. Μουρούτης Ιωάννης. Νάνη Ιόλη Σπυριδούλα. Νούσια Σιλίας. Ντίνα Δροσούλα. Κύριε Μαρτίνη, ευχαριστούμε. Καλούμε στο βήμα τον αντιδήμαρχο Οικουμενίτσας, κύριο Φουσέιντη Γεράσιμο.
τον αντιδήμαρχο Ιγουμενίτσας, κύριο Λόλη Ηλία. Δίνα Στέφανος, Ντουμάζιος Μάριος, Παπά Φωτεινή, Παπάς Αθανάσιος, Παπάς Κωνσταντίνος, Παπάς Ρωμανός, Παπάς Βασίλειος, Προκοπίου Ηλίας, Σάση Νεφέλη, Σατρατζένη Μαρία Ευαγγελία, Σιντόρη Ελένη, Σιντόρης Ευάγγελος, Άγγελος, συγγνώμη, Σιτούνης Βασίλειος, Σκόδρας Παύλος, Σκουρής Γεώργιος, Τασιούλας Μάριος, Τσιμπούλης Χρήστος, Τσιρώνης Σπυρίδων Παναγιώτης, Τσόγκας Γρηγόριος, Ζήσης Φίλιππος, Ζήλη Μαγδαληνή, Παντούλης Παναγιώτης Δημήτριος, Αλιμάρας Αθανάσιος, Αναστασίου Μαρία Αντωνία, Χαντέρη Ελβίσα, Ντάλα Ηλιάνα, Δούκα Ηλιάνα, Έξαρχος Ιωάννης, Γιανακού Αλεξία, Ισάκ Εύελιν, Κατόπι Ειρήνη, Κοτσάφτης Ανδρέας, Λόλη Ζωή, Μίτση Ιωάννα, Νικολάου Σοφία, Νικολάου Δήμητρα, Νούτσος Δημήτριος, Παπαδέλη Στράτος, Παπαδοπούλου Άννα, Πασχάλη Ανδρονίκη Σταματίνα, Σταματεράκης Κωνσταντίνος, Θεοδωρίδη Παναγιώτα Νεκταρία, Θεοδόρου Δημήτριος, Τολάρος Δημήτρης, Τσιαμπά Μητό, Τζίμα Σταύρος, Τζίμα Οδυσσέας, Τζούρτζου Ευθυμία, Βαγγελή Άννα, Βάσια Ιωάννα, Βεΐζη Ειρήνη. Κύριε Λόλη, ευχαριστώ.
Καλούμε τον Αντιδήμαρχο Ιγουμενίτσας, κύριο Κώστα Ελευθέριο, να ήρθε στη σκηνή. Έχασε κανένα παιδάκι το κινητό του, ένα Samsung. Εδώ στη σκάλα βρέθηκε. Αραβασλάνης Γεώργιος. Μπάντιου Σταυρούλα. Ντόκου Σοφία. Ευθυμίου Μιλτιάδης. Γούλα Ειρήνη. Γρήβα Σπυρίδα. Καλατζή Μελίνα. Κοράκι Καλλιρόη Μαρία. Κοτσάφτη Σπυρίδων. Κοτσάφτη Ραφαήλ. Λαμπρούση Ήρυδα. Μίτσης Ανδρέας. Νικολάου Γεώργιος. Νίκου Πέτρος. Ντόκου Μαρία, Ντόκου Ευγενία, Ντούσια Νεφέλη Ζωή, Παχής Γεώργιος, Ρότσιας Δημήτριος, Σμυρόγλου Ελένη Σπυριδούλα, Σύνογλου Έλενα, Θεοδόρου Ελευθέριος, Τσακίρη Ναταλία, Τσίκου Παναγιώτα, Τσούκου Χριστιάνα, Βασιλείου Αρετή, Βλάχος Δημήτριος, Λούπα Μαγδαληνή, Ντούτσι Μαρία Έλενα, Τσιρόνης Βασίλειος. Σας ευχαριστούμε. Παρακαλώ τους επιτυχώντες του NOCE Δεκεμβρίου 2018 να ανέβουν στη σκηνή. Οι επιτυχώντες του NOCN Δεκεμβρίου 2018. Παρακαλούμε τον κύριο Αντιδήμαρχο, κύριο Φυσέκη Γεράσιμο, να έρθει στη σκηνή. Όχι, έφυγε. Okay. Εκ μέρους του Δήμου Παραμυθιάς, την κυρία Τρίτσου Μαρία. Ξεκινάμε με το επίπεδο Β1, Δεκεμβρίου 2018, για το NOCN, Ντέλου Ευαγγελία Φωτεινή. Επίπεδο Β2, Μπάρμπας Ελευθέριος. Μπέσιος Κωνσταντίνος. Διαμάντης Φώτιος, Δημητρίου Μαρίνος, Ντόκος Τζόρτζ,
Παρακαλώ τα παιδιά που έχουν πάρει ήδη τους επένους τους να μην φεύγουν, γιατί στο τέλος της απονομής θα γίνει κλήρωση για τα δώρα μας. Φερεντίνος Αλέξανδρος. Φερεντίνου Κωνσταντίνα. Γεωργίου Βασίλειος. Γιώργια Καλαμπρινή. Γκάγκαλες Χρυσοβαλάντης. Γερμπούρα Βασιλική. Ιωάννου Μυρτό. Καλτσά Ευαγγελία. Κανάτσος Ηλίας. Κάτσιος Ορέστης. Κούρτη Έλλη. Λάμπρης Λάμπρος. Μάνου Αναστασία. Μούστα Χασάν. Παπά Ευελίνα. Προκοπίου Μιχαήλ. Σιτούνη Ιωάννα. Σκαρέλα Αθηνά. Τάσου Ελευθερία. Τάτσι Αρετή. Τάτσε Σπυρίδων. Τσακίρη Ελένη. Τσάνγκου Μαργαρίτα Ευαγγελία. Τσαρκοβίστας Δημήτριος. Τσόγκα Ελευθερία. Βένος Χρήστος. Για το επίπεδο Σίτου. Μπάλας Παναγιώτης. Μπάρμπας Δημήτριος. Δήμας Κωνσταντίνος. Ντόκος Δημήτριος. Γκαμπρέλα Σταύρος. Γκέρικη Σπυριδούλα. Χούμο Ιωάννα. Κέσαρη Ναταλία. Καλτσάς Νικόλαος. Κοντού Αναστασία Μαρία. Κόρακα Στέφανος. Κοστούλη Νάντια. Κότσης Γεώργιος. Λιανού Νεφέλη. Μίγκου Αλεξάνδρα. Νάσιο Αριστούλα. Νούσια Παναγιώτα Ευαγγελία. Ντάνης Ευάγγελος. Ράπτη Ελισάβετ. Σουρβίνος Στέφανος. Σπυράκος Νικόλαος Δημήτριος. Τάτσι Ευθυμία. Θεοδόρου Ηλίας. Τζούρτζος Ευάγγελος. Τζοβάρα Μαρία Ειρήνη. Κυρία Αντρίτσου, ευχαριστώ. Συνεχίζουμε με την απονομή τυχείων επένων ένα ουσιέ για τον Μάιο του 2019. Καλούμε στην σκηνή την πρόεδρο του Συλλόγου Άρτας, κυρία Βέντια Θανασάκη, από τους επένους. Ξεκινάμε με το επίπεδο Β1. Αμπντούλαϊ Γρασιέλα. Μπες Ιωάννα. Μπότσης Φίλιππος. Νταντάκης Γρηγόριος. Δημητρίου Δημήτριος. Δήμος Γεώργιος. Γεωργίου Νικηφόρος. Γρίβα Ευελίνα Μαρία. Κανάτσου Όλγα. Καπρινιώτης Δημήτριος. Καρακίτσος Γεώργιος. Κομίνης Κωνσταντίνος. Κώστας Νικόλαος.
Κότσι Μυρσίνη, Μακρύς Νικόλαος, Μάνος Σταύρος, Μίγκος Παναγιώτης, Νάτσικος Νικόλαος, Νάτσης Παναγιώτης, Ντόκου Μαρίνα, Ντόστα Αλεξάνδρα, Πάντου Ελένη, Παπα-Νικολάου Παρασκευή, Παπάς Ηλίας, Σιέκα Αθηνά, Σωτήρικος Πάρης, Σβέτς Θεοφάνης, Τζουρμάνα Χαρά Μαρία. Επίπεδο Β2, Αναστασίου Εκατερίνη, Αναστασίου Ορφέας Άγγελος, Αντωνόπουλος Δημήτριος, Μπάρμπα Νεφέλη Βασιλική, Πάσκας Λεωνίδας, Μπαζόρας Φώτιος, Μπέλου Αλεξάνδρα, Μπόκας Κοσμάς Άγγελος, Χαρίση Σταματία, Διαμάντη Ηλιάνα, Διαμάντης Θεόδωρος, Δημόπουλος Πέτρος, Δήμου Εμίλιος, Ευστρατείου Αντώνιος, Φασούλη Ιωάννα, Φάτσου Μαργαρίτα, κυρία Θανασάκη, σας ευχαριστούμε. Καλούμε στη σκηνή τον πρόεδρο του Συλλόγου Πρέβεζας, κύριο Τσίρα Γρηγόριο. Και συνεχίζουμε με το επίπεδο Β2, Γεράσης Νικόλαος Εφραίμ, Γιάνγκα Κωνσταντίνα, Γιάνγκα Σοφία, Γέγκα Αλεξάνδρα, Γόγολος Μιχαήλ, Γούλα Μαρία, Γούσιος Κωνσταντίνος, Καλογύρου Άννα, Καντρή Παναγιώτα, Κατσαρός Χρυσοβαλάντης, Κατσαβριάς Χρήστος, Κάτσιος Γεώργιος, Κιτσάτης Γεώργιος,
Κόνστα Φένια. Κόνστας Πέτρος. Κόντι Αλίκη. Κόντος Κωνσταντίνος. Κόρος Έκτορας. Κοσμίδου Μαρία. Κότσι Ελένη Ιωάννα. Κότσι Μαρία Λιβία. Λιανός Αλέξανδρος. Λούκα Ανδριάννα. Μαγκοπούλου Αναστασία. Μασούρα Λιβία. Μάστορα Κωνσταντίνα. Μιχαλά Βασιλική. Μιχάλη Ελένη. Μιτσέλου Ελευθερία. Μούλα Λιβία Ευσταθία. Νάτσιος Παναγιώτης. Νικολάου Χριστιάνα. Νικολάου Μάριος. Ντέλας Γεώργιος. Ντέλου Ευαγγελία Φωτεινή. Ουζούνογλου Χαρίκλια. Παλαντζάς Γεώργιος. Παναγιώτου Θεοφανία. Πανόπουλος Ηλίας. Παπαδημητρίου Ήρυδα. Πασχόπουλος Βασίλειος. Πασιά Ελευθερία. Πατσούρα Ευαγγελία. Ρούμπι Ανθούλα. Σάντας Ανδρέας. Σκεύη Σταύρος. Σκουφής Αθανάσιος. Κύριε Τσίνα, ευχαριστούμε. Παρακαλώ την γραμματέα του Συλλόγου Ιωαννίνων, κυρία Τόλη Ευαγγελία, να ανέβει στη σκηνή. Σοβόλη Αθηνά. Σβεντζούρης Αριστοτέλης. Θάνου Χάρης. Θεοδόρου Ιωάννης. Τουλούπης Λάμπρος. Τσέρακα Ελένη. Τσιμούρης Κωνσταντίνος. Τσιρώνης Βασίλειος. Τσίτσι Δήμητρα. Τσαμαντάκι Ευαγγελία. Τσαμαντάκι Ευαγγελία. Τζάνης Δημήτριος. Τζοβάρας Τηλιανός. Βάσου Μαρία. Βερλέτη Πινελόπη Μαρία. Βρύσης Διονύσιος. Ζάκης Λεντιάνα. Ζώης Παναγιώτης.
Ζορκάδη Παναγιώτα. Συνεχίζουμε με το επίπεδο C1. Μπέσιος Κωνσταντίνος. Τέλης Οδυσσέας. Τέλης. Γκάγκαλης Χρυσοβαλάντης. Κανάτσος Ηλίας. Λουκάς Μιχαήλ. Παπά Ευελίνα. Πορίκη Ελευθερία. Σκεύη Παναγιώτα. Σοκολάκη Σπυριδούλα Μαρία. Θάνος Μινάς. Και κλείνουμε με το επίπεδο C2. Ανδρέου Γεώργιος. Αποστολίδης Πέτρος. Αθανασίου Γεώργιος. Αυδιάη Κατερίνα. Αυδιάη Βασίλικα. Μπάλα Μάριος. Μπαζάκου Σοφία. Μπέλου Ειρήνη. Μπότσης Αλέξανδρος. Χαλκή Ελίνα Δήμητρα. Χαντζάρας Απόστολος. Χασκή Δήμητρα. Διαμάντη Χριστίνα. Ντόντα Μαρίνα. Ντοκατζιάλη Ραφαέλα. Φάτσιος Χαρίσης. Φερεντίνος Σοκράτης. Κυρία Τόλη, ευχαριστούμε. Καλούμε την γραμματέα του Συλλόγου Ετελοκορνανίας, κυρία Παγιάννη Άννα, να ανέβει στη σκηνή. Ο Διαμάντης Φώτιος, επιτυχών του Δεκεμβρίου 2018 είναι ουσιαία. Θα πάρει και αυτός τον επενό του. Φερεντίνου Αλεξάνδρα, Γιώτη Ζωή, Καλατζής Γεώργιος, Καλογύρου Ανθή, Καραδημήτρη Ζηνοβία, Κατσούλης Μιλτιάδης, Κόκορης Παναγιώτης, Κώστα Νεφέλη, Κωστάκη Άννα Μαρία, Κούρτη Έλλη, Λάμπρη Φρυδερίκη, Λάμπρου Ζωή Αγγελική, Λόλου Μελίνα, Λουκά Κωνσταντίνα, Μεγαλονίδη Δανάη Θεοδώρα,
Μόκου Χριστίνα, Μούστα Χασάν, Νάστα Ελένη, Νικολάου Κωνσταντίνος, Νούσης Μιχαήλ, Ντάνης Γεώργιος, Παναγιώτου Πέτρος, Παπάς Παντελεήμων, Πέτσιος Ραφαήλ, Σιώζιου Ελένη, Σουλιώτης Γεώργιος, Σούλα Ευδοκία, Σπυράκου Δανάη Δέσποινα, Στέρτσου Εφροσύνη, Στραουλίνο Μελίνα, Τάτσι Αρετή, Τόλαρος Νικόλαος, Τσίλης Νικόλαος, Τζέκα Νικολέτα, Τζίμα Αθηνά, Βασιλείου Νικόλαος, Βρύση Ζωή, Ζιάντου Σοφία. Κύριε Παπαδιάννη, ευχαριστούμε. Η εκδήλωσή μας θα ολοκληρωθεί με την κλήρωση δώρου για τους επιτυχόντες που είναι παρόντες σήμερα. Ευχαριστούμε θερμά τους εκδοτικούς οίκους για τη χορηγία των δώρων. Πασχόπουλος Βασίλειος. Είναι παρόν ο Πασχόπουλος Βασίλειος. Ναι. Παρακαλώ την κυρία Γιούλη Καρπούνη να έρθει να δώσει το δώρο. Σας. Αυτιά η Κατερίνα είναι εδώ. Όχι. Γεωργίου Νικηφόρος.
Βαλάκου Ευαγγελία. Λούκα Κωνσταντίνα. Η Λούκα, ξέρω. Όχι. Γαλάνης Χρήστος. Θεοδωρίδη Παναγιώτα Νεκταρία. Οι απόντες είναι πιο τυχεροί, τι γίνεται. Θεοφάνης. Βρύσης Διονύσης. Δανδάκης Γρηγόριος. Λείπει. Κότσι Μυρσίνη. Μπέλου Ευαγγελία Φωτεινή. Καλώς τους είναι την κυρία Μαρία Δρίτσα, εκπρόσωπο του εκδοτικού οίκου Γρήβα, να απονείμει τα δώρα τα επόμενα. Πάμε για τάμπλετ τώρα. Πρώτο τάμπλετ, Παχής Γεώργιος. Μπες Ιωάννα. Χούμο Ιωάννα. Καρακίτσος Γεώργιος. Πάντου Ελένη.
Γαλανάκης Ιάσονας. Ντάνης Γεώργιος. Βρακάς Χρήστος. Γέκα Αλεξάνδρα. Στέφανος. Κοντού Αλεξάνδρα. Κατσαρός Χρυσοβαλάντης. Χαντζάρας Απόστολος είναι εδώ. Σπυράκος Νικόλαος Δημήτριος. Αμπντουλάη Γκρασιέλα. Λαμπρούσης Πάρης. Καλογύρου Ανθή. Ζώης Παναγιώτης. Τσακίρη Ναταλία. Δελής Οδυσσέας. Oh.
Μπέλος Παναγιώτης. Σβεντζούρης Αριστοτέλης. Κύριο Μάριο Πλακούτσι, εκπρόσωπο της Hamilton House. Τζούρτζος Ευάγγελος. Γιαννέλου Δανάη Όλγα. Ο κύριος Νίκος Καλύβας, εκπρόσωπος της Burlington Books, παρακαλώ να ανέβει στη σκηνή. Βένος Χρήστος είναι εδώ, κέρδισε ένα smartwatch. Νάσιο Αριστούλα. Μπεράτης Αχιλλέας. Γανάτσος Ηλίας. Κότσης Γιώργος. Τασιούλας Μάριος. Ντόπου Μαρία. Σκουρής Γεώργιος. Ζώτα Εκατερίνη. Thank you.
Next Step για να πάνε στο επόμενο στάδιο δωρεάν, στο Pre-Alpha 1. Ένα νούμερο να σκεφτεί από το 1 στο 45. Να σκεφτεί, σε ακούω. Δεν θα τραβήξεις, θα μου πεις ένα νούμερο από το 1 στο 45. 16. Κόντου Αλεξάνδρα, πηγαίνει δωρεάν στην επόμενη εξεταστική. Κόντου Κοντού, δεν ξέρω πώς λέγεται. Λοιπόν, τώρα έχουμε να κληρώσουμε 5 πορτφόλιο της Ομοσπονδίας, στα μικρά, στα ΛΑΡΣ. Θα λέμε νούμερα στην τύχη καλύτερα, γιατί είναι για τα μεγαλύτερα παιδιά, οπότε αυτά λείπουν. Νάσια, νούμερο. Από το 1 στο 50. Μέλος Παναγιώτης. Είναι εδώ. Όχι. Άλλο, Νάσια. Κάτσι Σάρα. Είναι εδώ. Όχι. Λάμπρου Παναγιώτης. Ευχαριστήσω πολύ που ήρθατε στην εκδήλωση του συλλόγου μας. Ελπίζω να περάσετε καλά.